Σημερινό μας καλεσμένο στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ήδη ο γνωστός δημοσιογράφος, ο κύριος Παπάς. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για το γεγονός, κύριε Παπά, ότι είστε εδώ μαζί μας στον Prisma Radio και στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη νέα έτσι, κατάσταση η οποία δημιουργείται και, και με τη σύνθεση της νέας Βουλής. Παρακολουθήσαμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και αυτές τις πρώτες έτσι, τοποθετήσεις στην εθνική αντιπροσωπεία. Θα ήθελα ένα σχόλιο που πηγάζει προφανώς και από την εμπειρία σας και στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και από το ρόλο έτσι, του έμπειρου δημοσιογράφου και τη ματιά σε σχέση με τις τοποθετήσεις και το κλίμα, κυρίως μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, δηλαδή και της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι το κλίμα δεν ήταν πολλωμένο, δηλαδή δεν είχαμε τις εντάσεις που είχαν παρατηρηθεί και είχαν παρουσιαστεί στις προηγούμενες ανάλογου τύπου διαδικασίες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην πρωτομιλία του κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ελπίζω στη δευτερομιλία να είναι πιο συγκεκριμένος, ξέχασε να αναφερθεί σε ορισμένα βασικά θέματα. Mm-hmm. Ξέχασε, για παράδειγμα, να πει, και είναι βασικά θέματα, δεν μπορεί να πει, να ισχυριστεί κανείς ότι αυτό το πεδίο το ανέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς, γιατί είναι θέματα που τα παίρνει πάνω του ένας Πρωθυπουργός και τα αναδεικνύει και για λόγους ουσίας αλλά και για λόγους εντυπώσεων. Ξέχασε, για παράδειγμα, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα των 2.000 ευρώ που θα παίρνει κάθε νέο καινούριο παιδί που θα γεννιέται στη χώρα. Δεν είπε τίποτα. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα του ασφαλιστικού. Κρίσιμο θέμα και επικίνδυνο θέμα και ενοχλητικό θέμα. Mm-hmm. Θέμα που, εάν δεν αντιμετωπιστεί με την δέουσα προσοχή, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην κοινωνία αλλά και στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα. Και αν μου επιτρέπετε, εκεί είχαμε και κάποιες δηλώσεις με αρκετά ερωτηματικά προεκλογικά από κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό ήταν απαραίτητο για τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό να αναφερθεί σε αυτό το θέμα διεξοδικά και με λεπτομέρειες. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, ελπίζω να το κάνει στην δεύτερη ομιλία του, στο κλείσιμο απόψε δηλαδή της διαδικασίας των προγραμματικών δηλώσεων. Επίσης, στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, είχαμε τις προηγούμενες μέρες τις τοποθετήσεις δύο κορυφαίων υπουργών, του Υπουργού Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, που είπαν περίπου, το λέω από στήθους τώρα και σε ελεύθερη απόδοση, ότι στόχος της νέας κυβέρνησης είναι η πιστή τήρηση των όρων της συμφωνίας. Mm-hmm. Δεν έλεγε τέτοια ίδια πράγματα η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Μίλαγε για εθνικώς επιζήμια συμφωνία. Ο κ. Μητσοτάκης, άλλα στελέχη μιλάγανε για ενδοτική συμφωνία, για κατάπτυστη συμφωνία, για προδοτική συμφωνία. Τώρα φαίνεται πως έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί της. Δεν είναι για αυτήν πρώτης προτεραιότητας ζήτημα. Ωστόσο, έχει καλλιεργήσει ένα κλίμα στο εθνικό ακροατήριο αλλά και στο δικό της ακροατήριο, το στενότερο ακροατήριο, το συντηρητικό, το φιλελεύθερο δεξιό ακροατήριο. Και αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το διαχειριστεί, διαφορετικά θα βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Μάλιστα. Και από ό,τι είδατε, ο κύριος Βελόπουλος θα εστιάσει σε αυτό το θέμα, γιατί προσπαθεί να διεισδύσει στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας σε ένα πεδίο που θεωρεί ότι είναι ευνοϊκό για αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι σήκωσε και τους τόνους και είχαμε και την αντιπαράθεση με τον κύριο Βορύδη. Ναι. Άλλωστε προέρχονται και οι δύο από τον ίδιο χώρο, οπότε. Γνωρίζονται και καλά. Γνωρίζονται καλά και οπότε θα έχουμε και άλλου τέτοιου τύπου συγκρούσεις, έτσι δεν είναι? Δεν είπε τίποτα για τα επιδόματα. Για την λεγόμενη 13η σύνταξη, που είναι στην ουσία το δώρο του Πάσχα. Έτσι. Για την εισφορά αλληλεγγύης, για την προκαταβολή φόρου. Πράγματα για τα οποία έχει δεσμευθεί προεκλογικά. Και το θέμα του αφορολόγητου. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, βέβαια, έχει καταργηθεί η μείωση του αφορολόγητου με ένα νόμο που πέρασε η προηγούμενη. Με μια ρύθμιση που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση και την οποία ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, ο επικεφαλής του ESM, ο κ. Ρέγκλινγκ, δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικός προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, και το έβαλε ξανά όταν συνάντησε τον κύριο Μητσοτάκη, η αλήθεια είναι. Ακριβώς, γιατί ο βασικός στόχος των δανειστών είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Και όταν οι δανειστές λένε διεύρυνση της φορολογικής βάσης, εννοούν μείωση του αφορολόγητου, γιατί πιστεύουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν πληρώνουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο όμως και στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης και θα ήθελα λίγο να την δούμε και να τη σκιαγραφίσουμε. Κύριε Παπά, μιλάμε για μια κλασική κυβέρνηση κεντροδεξιάς όπως την είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν στη χώρα μας, με ένα μείγμα ή κράγμα και λαϊκής δεξιάς μέσα και διάφορων άλλων έτσι συμπληρωμάτων που συνθέτουν το παζλ της Νέας Δημοκρατίας, ή υπάρχει και άρωμα εξυγχρονιστικό από το... Υπάρχει και τέτοιο. Υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα θηριώδες έλλειμμα. Είναι πολύ λίγες οι γυναίκες. Μάλιστα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός τεχνοκρατών εξοκοινοβουλευτικών που είναι και εξοκομματικοί όμως. Γιατί και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί επέλεγαν εξοκοινοβουλευτικά στελέχη για να καλύψουν υπουργικές θέσεις. Ωστόσο, τα εξοκοινοβουλευτικά εκείνα στελέχη δεν ήταν εξοκομματικά, εδώ είναι εξοκομματικά. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που συγκροτείται από πρόσωπα που κατέβηκαν σε εκλογές, διεκδίκησαν σταυρό, τον πήραν το σταυρό, εξελέγησαν και τώρα δεν βλέπουν με πολύ καλό μάτι κάποιον να τοποθετείται στη θέση του Υπουργού, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τη Δημοκρατία και δεν έχει εκλεγεί. Υπάρχουν, πιστεύετε, αυτά ακόμα, έτσι, και βεβαίως, και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Μα είναι και λογικό, είναι και ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο, ναι. Έτσι δεν είναι. Μετά υπάρχει υπερεκπροσώπηση, θα έλεγα, στελεχών που έλκουν την πρόλευσή τους από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν είναι μόνο και ο κ. Χρυσοχοίδης και η κυρία Μενδώνη, που είναι οι πιο εκοφαντικές περιπτώσεις, διεγράφησαν άλλωστε και οι δύο από την κυρία Φόφη Γεννηματά, είναι και άλλοι. Και ο κ. Γεραπετρίδης και ο κ. Πιερακάκης και γενική γραμματής, έτσι. Φαίνεται ότι η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να διεισδύσει στο διπλανό του χώρο έχει κάποια αποτελέσματα, δεν ξέρω σε βάθος χρόνου πώς θα βγει αυτό. Ωστόσο, αυτό νομίζω, κατά τη γνώμη μου, και η πληθωρική παρουσία εξοκοινοβουλευτικών, εξοκομματικών στελεχών έχει να κάνει και με ένα πρόβλημα ανασφάλειας, πάντα με τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά, και ο συγκεντρωτισμός που εμφανίζεται με την συγκέντρωση, δηλαδή στο πρόσωπό του και στο γραφείο του, πολλών αρμοδιοτήτων, νομίζω έχει να κάνει με ένα πρόβλημα ανασφάλειας που αισθάνεται, γιατί δεν ελέγχει απολύτως το κόμμα του οποίου ηγείται. Εδώ όμως, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα ξεκάθαρο ζήτημα. Δηλαδή, στο εσωτερικό έχουμε τον κύριο Σαμαρά και μια συγκεκριμένη δυναμική βουλευτών που είναι κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό και τον κύριο Καραμαλή. Αυτό είναι, αυτός είναι ο χάρτης. Αυτές είναι οι υπαρκτές συνιστώσεις. Ναι, οι υπαρκτές συνιστώσεις. Ναι. Είδαμε μια προσπάθεια πάντως και περιφερειακά εμείς είδαμε και στις εκλογές με άτομα τα οποία είχαν περισσότερη αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κατεβαίνουν σε ψηφοδέλτια. Δεν ξέρω κατά πόσο του βγήκε αυτό στη σύνθεση της νέας κοινωνικής. Αυτό δεν ξέρω ακόμα αν μπορώ να το ακτινογραφήσω. Πάντως όντως οι υποψηφιότητες που επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα είχαν και αυτό το στοιχείο, είχαν και αυτό το κριτήριο. Να εκλεγούν άνθρωποι που έχουν σημείο αναφορά στον ίδιο, για να μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια. Θυμάται προφανώς αυτό που είχε υποστεί ο πατέρας του το 1993, όπου είχε πάρει ένα θηριώδες ποσοστό 46,7%, είχε μόλις 150 βουλευτές, μετά έγιναν 151. Ωστόσο, αντιμετώπιζε συνεχώς ιστορικά προβλήματα και από τον κύριο Σαμαρά που τελικά του έριξε την κυβέρνηση, αλλά και από την ομάδα Εύερτ που, παρότι συμμετείχε στην κυβέρνηση, προκαλούσε συνεχώς εσωτερικές, εσωκυβερνητικές εντάσεις. Μάλιστα. Να πάμε λίγο όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ, στην αξιωματική αντιπολίτευση, και θέλω να σας θέσω άλλα δύο ερωτήματα. Το πρώτο έρχεται σε συνάρτηση από την νέα γραμμή που επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας και στο κομμάτι της αντιπολίτευσης εντός της εθνικής αντιπροσωπείας, αλλά και της δημιουργίας έτσι και μιας προσπάθειας κεντρικής, νέας κεντρικής πολιτικής γραμμής. Βέβαια, θα υπάρξει και το συνέδριο του κόμματος και ένας προσυνεδριακός διάλογος, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, και στις οργανώσεις. Πάμε για μια ορίμανση που έχει ήδη, θα μπορούσε να πει κανείς, δρομολογηθεί εδώ και καιρό, κύριε Παπά, στον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέτε ορίμανση, τι εννοείτε?
μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα... Ναι. Αυτό είναι μια συζήτηση που είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Και θα κλιμακωθεί όσο μέχρι να φτάσουμε στο συνέδριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιμετωπίσει ένα βασικό πρόβλημα. Νομίζω μπορεί να είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. Είναι ένα κόμμα που έχει πάρει εκλογικό ποστό κοντά στο 32%, αλλά το κομματικό του δυναμικό είναι κομματικό δυναμικό του κόμματος που ήταν το 3%. Αυτή η κολοσιαία αντίφαση πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Να ανοίξουν οι πόρτες, να μπει κόσμος και μετά να γίνει το συνέδριο. Αυτό είναι η άποψη που φαίνεται να δεσπόζει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Έτσι, γιατί είναι ένα κόμμα του 32%, αλλά δεν έχει προσβάσεις σε διάφορες περιοχές της δημόσιας ζωής που είναι κρίσιμες για ένα κόμμα που είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέλει, να παραμείνει κόμμα εξουσίας και να επιστρέψει κάποια στιγμή στη διακυβέρνηση. Mm. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ελέγχει ελάχιστους δήμους σε όλη την Ελλάδα, καμία περιφέρεια, δεν ελέγχει κανένα συνδικάτο, κανένα επιστημονικό σύλλογο, κανένα επιμελητήριο. Οι προσβάσεις του είναι πολύ ανεμικές σε όλους αυτούς τους χώρους. Δηλαδή, ενώ είναι κόμμα εξουσίας, έχει επιρροή γκρουπούσκουλου. Και αυτό είναι μια αντίφαση που πρέπει, επιρροή γκρουπούσκουλου ενός στους μηχανισμούς, έτσι. Και αυτό είναι μια αντίφαση που πρέπει να αντιμετωπίσει γρήγορα. Ναι. Δηλαδή το τραγελαφικό είναι ότι κατέβαζε οι υποψήφοι τους δημοτικές και περιφερειακές εκλογές παίρνανε ποσοστά τάξης του 6 και 8% σε περιοχές όπου το κόμμα σε ευρωεκλογές πήρε 25 και σε εθνικές πήρε 32. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν ήταν σωστές επιλογές προσώπων. Ή δεν έγιναν οι κατάλληλες συμμαχίες, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Εκεί θέλω λίγο να εστιάσω. Μήπως τελικά ήταν η έλλειψη στρατηγικής και οι συγκεκριμένες αυτές συμμαχίες το πρόβλημα, διότι σε όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την παρέμβαση που οφείλει να έχει με βάση και το ποσοστό του, το κεντρικό, το γεγονός ότι είναι και κόμμα εξουσίας και έχει 4 χρόνια, 4,5, έχει κυβερνήσει άλλωστε ήδη και κρίθηκε και γι' αυτό. Εγώ θυμάμαι, για να βάλουμε έτσι να το βάλω λίγο στην συζήτησή μας, και παλιότερα ο συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάποια σωματεία, να έχει μια αναφορά, παραδείγματος χάρη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ναι, κάποια... είχε. Παρότι είχε μικρότερο εκλογικό, μέγεθος, είχε ορισμένες προσβάσεις. Όμως τα 4,5 αυτά χρόνια που κυβέρνησε, νομίζω ότι κυβέρνησε μόνο θεματικά. Το βασικό του πρόβλημα ήταν πώς θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των μνημονίων και πώς θα βοηθήσει τις πιο χαμηλόβαθμες κοινωνικές τάξεις με μια επιδοματική πολιτική που ήταν αναγκαία. Υποβαθμίστηκε ο ρόλος του κόμματος, υποτιμήθηκε ο κινηματικός χαρακτήρας του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό βρέθηκε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις όπου έγιναν εκλογές. Είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Μάλιστα. Είχαμε δηλαδή και μια μετατροπή έτσι και των κομματικών στελεχών σε στελεχών και της κυβέρνησης. Γιατί... εντάξει, αυτό είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή ο κυβερνητισμός είναι ένα μικρόβιο που εντάξει, θα σε μολύνει, το θέμα είναι πόσο βαθιά θα σε μολύνει. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό βάζει εμπόδια και στην περαιτέρω ανάπτυξη, εγρήγορση και του κομματικού υποκειμένου όμως. Ναι, προφανώς, αλλά πρέπει να έχεις μια ξεκάθαρη άποψη. Τι θες να γίνεις. Αν θες να γίνεις και να παραμείνεις κόμμα εξουσίας, πρέπει να έχεις προσβάσεις στους χώρους όπου διαμορφώνεται η δημόσια συζήτηση, όπου παίρνονται οι αποφάσεις σε μικρό, σε μεσαίο και σε μεγάλο επίπεδο. Διαφορετικά, θα είσαι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, το οποίο θα έχει μια εκλογική απήχηση, αλλά δεν θα είναι σταθερή αυτή η εκλογική απήχηση. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπά, πριν σας αποδεσμεύσω. Έρχεται σε συνάρτηση με μια κουβέντα. Είδα κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι η κεντρική γραμμή αυτή τη στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είδα κάποια όμως στελέχη, τα άκουσα σε διάφορα πάνελ μετά τις εκλογές, να βάζουν κάπως από την πίσω πόρτα, θα έλεγα, στην πολιτική τους τοποθέτηση, το γεγονός μιας ενδεχόμενης δεξιάς παρένθεσης. Είχαμε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα την αριστερή παρένθεση, τώρα ακούμε την δεξιά παρένθεση. Μήπως όλα αυτά τα σχόλια, ότι παραδείγματος χάρη ο κ. Μητσοτάκης θα τα βρει σκούρα, ότι στο πρώτο εξάμηνο ενδεχομένως να πέσει,
Είναι λίγο υπερβολικά όλα αυτά που Ναι, ακούγονται. γιατί ήταν υπερβολικό και το σενάριο της αριστερής παρένθεσης, έτσι το είχαν σχεδιάσει και και το είχαν... ιτήθηκαν αυτοί που το Βέβαια, σχεδιάσαν. το περιμέναν για μερικούς μήνες και ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και κοντά στα 5 χρόνια είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση την περίοδο της κρίσης, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και ο μακροβιότερος πρωθυπουργός την περίοδο της κρίσης μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι η πολιτική προχωράει με λογικές παρενθέσεων. Στις αστικές δημοκρατίες οι κυβερνήσεις πέφτουν στο κοινοβούλιο ή από αφόρητη πίεση του λαϊκού παράγοντα, εάν οι πολιτικές που θα αρχίσουν, που θα εφαρμόζουν, θα προκαλέσουν προβλήματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, εάν πας με τη λογική της δεξιάς παρένθεσης, μπορεί να αντιμετωπίσεις, να βρεθείς προδυσάρεστον εκπλήξεων. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους, όχι γιατί θα τον διατάξεις ή γιατί θα προαναγγείλεις εξεγέρσεις και διαμαρτυρίες, αλλά γιατί θα το κατεβάσει η κακή πολιτική μιας κυβέρνησης. Απλά πρέπει να είσαι εκεί για να μπορέσεις να τον εκφράσεις. Προφανώς. Να τον εκφράσεις, να εκλογικεύσεις τη δυναμική του και να την καθοδηγήσεις κυρίως. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπά, σε αυτό το σημείο εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι και μια δύσκολη μέρα σήμερα και για την εφημερίδα των συνταχτών. Ναι, και δυστυχώς. Οφείλω να το πω, γιατί με τον Βαγγέλη τον Καραγιώργο γνωριζόμασταν και είναι μια απώλεια. Ναι, ήταν ένα πολύ ξαφνικό και μας σοκάρισε όλους. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την Καλό συζήτηση. Καλό μεσημέρι και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.